Δεν ξέρω. Κόμματος, λοιπόν. Λεφτά υπάρχουν, θα αποπληρωθούν οι δόσεις, πώς προχωράει η διαπραγμάτευση, όλα καλά. Αυτό που έχει υποθεί από τα επίσημα σκύλη της κυβέρνησης είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα μη αποπληρωμής της δόσης. Άρα αυτό τελείωσε. Του, εννοείται του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τώρα την Πέμπτη. Νομίζω ότι χθες ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι θα πληρωθεί κανονικά η δόση. Έχουν γίνει και δηλώσεις του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού του κ. Μάρδα. Οπότε δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά τη δόση. Δυστυχώς δηλαδή θα στεναχωρήσουμε όσους προβλέπανε ότι θα πάμε για άλλη μια φορά σε χρεοκοπία. Από εκεί και πέρα. Η διαπραγμάτευση το ξέραμε από την αρχή ότι είναι σκληρή. Υπάρχουν πραγματικές διαφωνίες και υπάρχει και μια τακτική συνεχιζόμενης αμφιβολίας. Τακτική από ποιους? Νομίζω ότι πλέον όλοι καταλαβαίνουν ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει υπογράψει τη συμφωνία της 20 Φλεβάρη, ναι, έχει καταθέσει μια λίστα μεταρρυθμίσεων που πιάνει τους στόχους που έχουν ζητηθεί, μπαίνει και ένα ζήτημα πια σεβασμού της εντολής από την πλευρά των εταίρων. Διότι, όπως είχαμε πει από την αρχή, κινούμαστε με δύο κανόνες. Ο ένας κανόνας είναι ότι σεβόμαστε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν διαφωνούμε με αυτούς. Και άρα σεβόμαστε τους στόχους για ένα πρωτογενές πλεόνασμα, έτσι όπως περιγράφηκε η συμφωνία της 20 Φλεβάρη, που θα παίρνει υπόψη του δηλαδή τις συνθήκες ελληνικής οικονομίας. Και καταθέτουμε μια λίστα μεταρρυθμίσεων που καταφέρνει να έχει δημοσιονομικό όφελος μέσα στη χρονιά, ώστε να εξασφαλίσει αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα. Από την πλευρά τους όμως και οι εταίροι πρέπει να εξασφαλίσουν τουλάχιστον να επιστρέψουν χρήματα που ανήκουν στην ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή έχουμε δύο ποσά, τα 1,2 δις που έχουν μεταφερθεί στο εξωτερικό παράλογα, γιατί είναι χρήματα, όπως ξέρετε κι εσείς, από τον κρατικό προϋπολογισμό που είχαν μπει για την ανακεφαλή. Ο κ. Βαρουφάκης υπέγραψε γι' αυτό. Ο κ. Βαρουφάκης υπέγραψε, αυτό ζητήθηκε να επιστραφούν τα χρήματα και τα χρήματα του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ επιστράφηκαν και μαζί με αυτά που επιστράφηκαν, επιστράφηκαν και τα χρήματα της ελληνικής κυβέρνησης. Και αυτό έχει, νομίζω από όλους πια, είναι σαφές ότι ήταν ένα λάθος. Ναι. Από την πλευρά των εταίρων που ζήτησαν να επιστραφεί όλο το ποσό. Είναι λάθος και δικό μας που το θα δώσαμε. Μα και εμείς τα αυτό είναι ένα, να ένα ζήτημα το ότι υπήρχαν δηλαδή ακόμα. Πρέπει να ζητηθούν ευθύνες εκεί. Προφανώς εκεί είναι λάθος. Εκεί ένα ζήτημα ότι υπήρχαν τα λεφτά αυτά ακόμα στην ίδια κατηγορία με τα υπόλοιπα, ενώ ήταν λεφτά που είχε βάλει η ελληνική κυβέρνηση πριν από αρκετά χρόνια. Η κυρία Βαλαβάνη μπαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Από αρκετά χρόνια. Από τον κρατικό προπολογισμό. Το δεύτερο ποσό είναι το 1,9 δις, όπως γνωρίζετε, από τα κέρδη, από τα ομόλογα που και αυτά πρέπει να επιστραφούν. Και άρα θα έλεγα ότι είναι περίπου μια προσπάθεια εικονικής ασφυξίας. Μιας και αν είχαμε τα χρήματα τα οποία μας ανήκουν, δεν θα υπήρχε, δεν θα υπήρχε ζήτημα ρευστότητας. Μόλις πριν λίγο είπατε ότι σεβόμαστε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και αν δεν συμφωνούμε. Ωστόσο, με πρόσφατο παράδειγμα τον κύριο Στρατούλη, παίξαμε και στην αρχή, υπάρχουν αρκετά στελέχη που κάνουν λόγο πια για ρήξη. Υπάρχει αυτό στο τραπέζι. Αυτό που υπάρχει στο τραπέζι από την αρχή είναι αυτό που είχε πει από τις προγραμματικές δηλώσεις ο Υπουργός Οικονομικών. Είναι μια διαπραγμάτευση σκληρή. Για να πας καλά στη διαπραγμάτευση πρέπει να διανοηθεί στη ρήξη. Εμείς έχουμε κόκκινες γραμμές. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε πολιτική. Σας προβληματίζει, κύριε Γραμματέα, το γεγονός ότι είδαμε τους Φιλανδούς, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο που έκαναν τέτοιου τύπου δηλώσεις, δεν θα εκβιαστούν από τους Έλληνες? Νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχουν και δηλώσεις που γίνονται εσωτερικής κατανάλωσης για τις χώρες. Είναι και σε πολλές χώρες προεκλογική περίοδος. Εγώ αντιλαμβάνομαι διάφορες δηλώσεις που μπορεί να γίνονται. Αυτό που συμβαίνει όμως επί της ουσίας, και πρέπει να δούμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, είναι ότι μέτρα που εφαρμόστηκαν την προηγούμενη περίοδο οδήγησαν στα σημερινά καταστροφικά αποτελέσματα. Με κυρίαρχο την ανθρωπιστική κρίση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Αυτό πια αναγνωρίζεται στην τελευταία σύνοδο κορυφής, αναγνωρίστηκε και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα αυτή η κυβέρνηση, μέτρα που είναι λάθος, έχουν οδηγήσει σε καταστροφικό αποτέλεσμα με την αποδοχή και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν καταψηφιστεί από τον ελληνικό λαό, δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαφαρμόσουν. Αν επιμείνουν, υπάρχει το ενδεχόμενο της ρήξης, έτσι. Εάν επιμείνουν σε αυτό. Βλέπετε κάποιον πραγματικό λόγο, πέρα από έναν που θα σας εξηγήσω αμέσως μετά, γιατί να επιμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί σε μια πολιτική που αποδέχονται και οι ίδιοι ότι είναι καταστροφική? Ένας λόγος υπάρχει μόνο. Να μην πετύχει η ελληνική κυβέρνηση που είναι πολιτικά εξαιρετικά διαφοροποιημένη από το κυρίαρχο υπόδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννοείται δηλαδή, ότι βάζουν πολιτικές τρικλοποδιές. Το πολιτικό πρόβλημα είναι σαφές. Είναι μια χρονιά 9 εκλογικών αναμετρήσεων και δεν θέλουν να αμφισβητηθεί
ο σκληρός δρόμος της λιτότητας που έχει επιλεγεί από μια σειρά από κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπορέσει άρα η ελληνική κυβέρνηση μηχανή, εννοείται, να τα καταφέρει χωρίς μηχανή, έχει στηθεί μηχανή εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που λέω. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν λέω κάποια μηχανογραφία μεγάλη. Λέω πολιτική είναι η σύγκρουση. Αν η ελληνική κυβέρνηση που αμφισβητεί τη λιτότητα ως στρατηγική και θέλει να ανοίξει ένα δρόμο ανάπτυξης, τα καταφέρει, τότε ο δρόμος της ανάπτυξης ανοίγει ταυτόχρονα και για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε εκλογές τον Νοέμβρη στην Ισπανία. Αν ο ισπανικός λαός δει ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν με την εφαρμογή των μνημονίων, δεν θα πιστεί, δεν θα είναι ένα βασικό επιχείρημα για να μπορέσει να αλλάξει και αυτός πολιτική. Θέλω να σας πω, γιατί έχω σημειώσει εδώ το 2,5 μήνες. Δεν μπορεί να μην σας ρωτάνε και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, εντάξει, μαζί σας είμαστε. Φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος ακόμη σε πλειοψηφία είναι μαζί με την κυβέρνηση. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι 2,5 μήνες έχουν παγώσει κάπως τα πράγματα στην πραγματική οικονομία, εννοώ. Και αυτό είναι εξαιτίας της συνεχιζόμενης αμφιβολίας. Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Μόλις υπάρξει συμφωνία. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θυμάστε, ότι για την άρση του Weaver πάρθηκε στις 18 Φλεβάρι, δύο μέρες πριν τη συμφωνία, γιατί υπήρχε αμφιβολία ότι δεν θα κλείσει η συμφωνία. Ναι. Η συμφωνία δύο μέρες μετά έκλεισε, αλλά το Weaver δεν έχει επανέλθει ακόμα. Λέω με έναν τρόπο ότι αυτή η συνεχιζόμενη αμφιβολία είναι ως ένα βαθμό και χρησιμοποιείται στα είναι, όπλα της διαπραγματεύσης. Θα έχουμε συμφωνία εντός της εβδομάδας. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτό θα γίνει. Και νομίζω ότι θα υπάρξει απόλυτο σεβασμό στις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει η κυβέρνηση. Επειδή είστε γραμματέας του κόμματος και με αφορμή αυτό που γράφουν Financial Times, ότι θα ήταν καλύτερα ο Τσίπρας να κυβερνούσε χωρίς την αριστερή πλατφόρμα. Σας ρωτάω ευθέως, υπάρχει πρόβλημα στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Και απαντάω ευθέως. Όχι. Νομίζω ότι κανέναν δεν ευνηδιάσαμε επειδή υπάρχουν διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κοινωνία ξέρει καλά ότι είμαστε ένα κόμμα πλουραλιστικό. Είναι άλλο βέβαια ένας αντιπολίτευσης, άλλο κυβέρνηση. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί και κάποιοι λένε δεν ψηφίζουμε. Και άμα δεν ψηφίζουμε. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση που γίνεται στα όργανα του κόμματος. Και εν ώψη της συμφωνίας 20 Φλεβάρι έγινε κοινοβουλευτική ομάδα, έγινε κεντρική επιτροπή. Και από εκεί και πέρα ακούστηκαν διαφωνίες και βγήκαμε ενωμένοι στη μάχη και είδατε πώς κύλησε μέχρι τώρα. Είναι διαπιστωμένο ότι υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις. Εγώ ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής θα σας πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ως αξιωματική αντιπολίτευση και μετέχοντας στην κυβέρνηση θα παραμείνει ένα δημοκρατικό κόμμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έρθει κανένα σιωπητήριο να επιβληθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα και αυτό είναι πλούτος για μας. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να εξασφαλίσουμε στη λειτουργία του κόμματος ότι θα λειτουργεί το κόμμα, θα συζητάει, θα λειτουργούν τα όργανα του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται μια πανσπερμία απόψεων στο δημόσιο λόγο. Κριτική στην κυβέρνηση δεν υπήρχε όμως αυτό. Και σε αυτό νομίζω ότι και τα μέλη του κόμματος κάνουν κριτική σε αυτό. Κριτική στην κυβέρνηση θα κάνετε αν χρειαστεί. Βέβαια. Ως κόμμα. Και βέβαια. Δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας, ο Γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βγάλει ανακοίνωση εναντίον από κυβερνητικής απόφασης. Βεβαίως. Και μέχρι σήμερα υπάρχουν κριτικές απόψεις για πλευρές της κυβερνητικής πολιτικής, τις οποίες συζητάμε και υπάρχει άποψη του κόμματος. Και για να κλείσουμε. Τα όργανα του κόμματος συνεδριάζουν και εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε επαφή με την κοινωνία. Και όσο πιο έντονη είναι η σχέση μας με την κοινωνία, τόσο περισσότερο θα μπορούμε να στηρίζουμε, αλλά και να ελέγχουμε την κυβέρνηση. Μία ερώτηση τελευταία, αν και φωνάζει το κοντρόλ, ο αρχισυντάκτης δηλαδή. Εσείς είστε στο κόμμα βεβαίως γραμματέας. Μήπως προετοιμάζεστε για εκλογές και μας το κρύβετε? Για εκλογές? Ναι. Δεν θα το έλεγα. Δημοψήφισμα. Υπάρχει λαϊκή εντολή. Δεν αμφισβητείται όπως βλέπετε και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από την πραγματική μας σχέση με τον κόσμο. Δεν αμφισβητείται η εντολή και όσο δεν αμφισβητείται η εντολή δεν υπάρχει λόγος για εκλογές. Κύριε Κορονάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βενετία Κομνίδου, ειδήσεις.